κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σε όλο τον καλό κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Έχω να ξεκινήσω με μια μικρή ιστορία. Που λέτε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροατρίες, λίγο πριν ξεκινήσω για την Sonic Arena από το σπίτι μου, έγραφα ένα άρθρο για τον αγώνα μεταξύ All Star Salonica και Πολύχνη 5 Gold. Το 10 το μιλάμε. Ναι. Ναι. Και μου πήρε περίπου μια μισή ώρα και κατά λάθος το έσβησα. Οπότε έφυγα λίγο με την ψυχολογία όχι τόσο καλή. Αλλά guess what, η ζωή συνεχίζεται. Εμείς συνεχίζουμε, συνεχιζόμαστε. Και μαντέψτε τι άλλο συνεχίζει, το κύπελο στο μπασκετάκι. Έχουμε απέναντί μας την αναμέτρηση μεταξύ Καρτέλ και Bad Boys. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 6-4, στον ίδιο όμιλο της Development League. Το παιχνίδι είναι knockout, πράγμα που σημαίνει ότι για κάποια από τις δύο ομάδες το ταξίδι για φέτος στο κύπελο τελειώνει απόψε. Τελειώνει εδώ. Ένας. Καλπάς. Jump shoot δεν θα δικαιώσει τον Τενόκη. Για να δούμε. Μια από τις πρώτες επιθέσεις. Bad Boys. Κολούδης. Ξαναπάρει την μπάλα. Θα ευστοχήσει. Ο Κολούδης και ο Δολπάς αναμένονται να δώσουν ομυρικές μάχες μέσα στις ρακέτες. Ο Ιωαννίδης, ο οποίος μας έκανε κάποιες σχετικές δηλώσεις πριν το παιχνίδι. Μπορείτε να βρίσκετε τέτοιες σχετικές δηλώσεις στη σελίδα μας στο Facebook, Μπασκετάκι Σαλόνικα League, καθώς και δηλώσεις των MVP μετά τους αγώνες. Μιλάμε για πολύ backstage υλικό, μιλάμε για οπτικό υλικό. Πάσα, υπάρχει λάθος όμως. Ο ίδιος παραδέχεται το λάθος του, σκόντως το χέρι ο Γκολιάς. 0-4, παραμένει. Ένας, θα πάρει το σκρίνο από τον Δαλπά. Δεν υπάρχουν αλλαγές πάνω στο Ινάννα. Δαλπά σου για 3, είναι έστοχος. Με το χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Τώρα θα έρθει η πρώτη πόντι. Ο Καρτέλ. Υπάρχει ένα ακόμα καλάθι μέσα στη ρακέτα. 3-6. Είμαστε στα 7.45. Οι ομάδες είναι αντιμέτωπες. Εκμεταλλευόμενες μέχρι στιγμής τα δυνατά του σημεία. Λένας θα κερδίσει φάουλ. Ο πρώτος βγάρει ελεύθερων βολών για απόψε. Ο coach δίνει συμβουλές από τον πάγκο στους Καρτέλ. Είναι άστοχος ο Λένας στην πρώτη. Χειροκροτούμενος από τον πάγκο και όχι μόνο. Άστοχος, υπάρχει η μάχη για τον rebound, θα βγάλει το εικόνισμα του γράφου. Ωραίος ρολού. Έχοντας κολούδι απέναντι του. Ορόζο του τηλεφώνω. Το παίξει στα πόδια. Θα κερδίσει το φάουλ. Άλεξ. Άλεξ. Υπάρχει μια μικρή διακοπή για τον πίνακα. Ήδη θα συνεχιστεί εντός ολίγου. Τώρα συνεχίζει το παιχνίδι. Όλα έτοιμα. Ένας Ιωαννίδης. Στα 10 δευτερόλεπτα Αποστολίδης. Σε τον frontman της ομάδας του Δαλπάς. Σου διατρείς ξανά
Από τη γωνία αυτή τη φορά ξανά έστοχος, έστοχος. Χάσαμε τα λόγια μας. Κυρίες και κύριοι, απόψε είναι μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά. Νοκάουτ παιχνίδι μεταξύ δύο ισοδύναμων μέχρι στιγμής ομάδων. Στο 6-4 στον πρώτο όμιλο της Development League. Είχαν δηλώσεις για Σφινάτσα, για Μπάμπι και Κεράτο, για Μπάμπι και Κάτω. Έχουμε Bat Boys, έχουμε Πανσέλινο. Πολλά πράγματα συμβαίνουν απόψε στην Ζώνη Καρίνα. Δεν θα πάρει τώρα την μπάλα. Αποστολίδης στην κορυφή. Πατζιωαννίδης. Στην τελεύθερο με μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος. Airball. Για τρεις είναι άστοχος. Ο Χωρόζουγλου υπάρχει επιθετικό rebound όμως. Μπαλά ξανά χαμηλά. Δεν θα καταφέρει να κερδίσει ο ζωγράφος. Θα πάρει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Υπάρχει μακρινή πάσα από τον Χατζιωαννίδη, η οποία θα βρει τον τελικό της αποδέκτη. Αποστολίδη. Δύο εύκολοι πόντι. Μέσα υπάρχει σφύριγμα. Πρώτη βολή από τον Δικητζίδης. Έστω όμως και στη δεύτερη ο Δικητζίδης. Θα πρέπει να ξαναπώ το όνομα δύο φορές. Ενδεχομένως υπήρχαν πολλές πιθανότητες να άλλαξε. Επήγε στη λεξία αρχή ο πολύ γρήγορα. Ανάμεσα στις δύο βολές. Γιαννίδης. Λάθος πάσα. Στην weak side θα πάρει το shoot, θα στοχίσει όμως. Θα πάρει την μπάλα. Ο Στολίδης πάει με τη μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο ζωγράφος θα... εκτός. Ένα καλάθι θα μπει. Γράφω. Υπάρχει screen. Θα το δαλευτεί σε πρώτο χρόνο. Να συγκιατρείς είναι άστοχος ο δολοφάς. Θα χάσει την μπάλα. Ο Ιωαννίδης περιμένει και τους άλλους. Και κλέψιμο για μία ακόμα φορά. Στον Νικολούδη. Υπάρχει δυνατό deflection από τον Ταλπά, ο οποίος δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα. No look, πάσα στη γωνία. Στην διακρίση είναι φτωχό. Τον Μπόγια από τη γωνία. Το σκορ και για να φέρνει σιγά σιγά είναι 9-19 υπέρ των Bad Boys. Σπερζέμε ένα time out από τους καρτέλ. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Το σκορ είναι 9-19 υπέρ των Bad Boys, οι οποίοι έχουν καταφέρει να βρουν πολύ καλό επιθετικό ρυθμό. Έχουν καταφέρει να περιορίσουν και τους αντιπάλους τους επαρκώς, οι οποίοι ακολουθούν τον υψηλό ρυθμό. Αλλά έχουν μείνει στους 9 δικούς τους πόντους ενεργητικού. Κίνη για τους καρτέλ. Υπάρχει σφύριγμα.
Ζωγράφος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο και θα επαναφέρει. Ο Βασολίδης. Χάσει μπάλα. Γκόγιας. Στην γωνία η μπάλα. Εκτός 3 και 18 για το τέλος. 9-19 παραμένει. 1-3 τα ομαδικά. Ένας. Ωραία πάσα με τελικό αποδέκτη. Τον Ζωγράφο αυτός δεν θα καταφέρει να στάρει. Ωραία τρίπλα. Τώρα θέλει να τρέξει. Ματίδης. Νόλουκ πάσα. Την πιάσει ο Σπίτρας. Δεν θα καταφέρει να πατήσει το καλάθι. Ένας. Δαλπάς τώρα θέλει να τρέξει αυτός από το δεξιό διαδρομό. Ήδη είναι σε ψηλό τέμπο. Βάζει τον εαυτό του τερπάς, υπάρχει στήριγμα. Δεύτερο φάουλ τον Ρεπέλ. Γεια σου. Πρώτη πάση στα 20 δευτερόλεπτα. Γρήγορο passing game, ξανά στην γωνία. Ματίδης θα γυρίσει, θα προσπαθήσει να κερδίσει τον αντίπαλό του, δεν θα τα καταφέρει. Μπάλα είναι εκτός. Μαύρος. Σπίθας θα φέρει. Μουρτζής. Σουτζιά 3. Βρέθηκε αρκετά ελεύθερος για να μην το πάρει ο Ματίδης. Δεν ευστόχησε. Μπάλα για τους Καρτέλ. Καλπάς πάντα με το χαμηλό σκύλι. Δίνει και το σύστημα για τον Γεωργιάδη. Κυνηγάει ο Καλπουτζής. Λένας θα βγάλει την πάσα στον Ζωγράφο, ο οποίος ξεφορτώθηκε το προσωπικό του αντίπαλο. Αλέξανδρο Παυματίδη. Κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 11-19. Καλπουτζής για να κάνει κάτι πάρα πολύ περίτεχνο. Μαρτύρεται στους διευθυντές, λέει να θέλει να πάει μέχρι μέσα, εντυπωσιακότατο μπλοκ από τον Ματίδη. Ένα πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Μαζί και η αλλαγή, Γεωργιάδης περάσει στον πάγκο. Περάσει στον αγωνιστικό χώρο, Αποστολίδης δεν θα πάρει την μπάλα, θα την πάρει τον Ζωγράφο, θα προσοχήσει. Υπάρχει μπάλα εκτός. Έχουμε περάσει τα τελευταία 100 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Θα πάρει την μπάλα, θα αστοχίσει με τα μπλο. Στο λίγο θέλει να τρέξει. Από την αριστερή πτέρυγα πάει μέχρι μέσα. Κόβεται ξανά από τον Παυματίδη, ο οποίος κυριαρχεί στην ρακέτα μέχρι στιγμής. Πάει μέχρι μέσα μόνος του, δεν θα τα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Υπάρχει λάθος στο λάθος, Δαλπάς θα συγκρατήσει. Ξαναπάρει την μπάλα από το λίγο. Δύο frontmen άλλαξαν την μπάλα. Δύο frontmen. Καρτέλ, εγκοντήτερο αντίπαλο Δαλπάς. Στολίδης, τον Καλβουτζίδη και τον Δωματίδη. Υπάρχει σιγιά 3 από την γωνία, είναι άστοχο. Τελευταίο λεπτό στη Σόνη Καρίνα για την πρώτη περίοδο. Είναι ένα παιχνίδι που έχει πάρει φωτιά από την αρχή. Καλβουτζίδη σιγιά 3 από την κορυφή, είναι έστοχος. 11-22, double score στη Σόνη Καρίνα. Οι ομάδες έχουν 2 και 1 φάουλ να δώσουν αντίστοιχα. Ωραία τρίπλα Λένα στην όλου πάσα. Θα συγκρατήσει και θα ευστοχίσει. Ζωγράφος. Σπίθας, Γρηγόρης, κατεβάζει. Όπως μπαίνεις κάτω αριστερά. Θα πάρει το screen. Δεν θα το εκμεταλλευτεί, θα ξαναπάρει την μπάλα.
καλό passing game. Ο Νοματίδης πάρα πολύ καλό passing game. Εκεί που ευστόχησε προηγουμένως ο Καλπιτζής θα στοχίσει τώρα. Θα βάζει λίγο τον εαυτό του, είναι σαν να λέει δικό μου το φταίξιμο με τη σχετική γλώσσα του σώματος. 5,7 για το τέλος, όλη η κατοχή για τους Καρτέλ. Για να δούμε. Αποστολίδης, σουτιά 3 από τα 8 μέτρα. Θα μετρούσαν, έμπαινε. Αυτό δεν θα μετρούσαν, έμπαινε. Τελικό σκορ πρώτης περίοδου 13-22. Οι δύο ομάδες ρίχνουν στο παρκέ τα βήματά τους καρδιά και ρίχνονται οι ίδιες οι ομάδες. Πολύ... σε πολύ μεγάλες μάχες, βλέπουμε πολύ σκληρές μάχες, τόσο φυσικές όσο και τεχνικές. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχεια ενός πραγματικά συναρπαστικού παιχνιδιού. Το λέω συνέχεια, αλλά αφού ισχύει, τι να κάνω. Επιστροφή στη Sonic Arena για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, 13-22 το σκορ. Οι δύο ομάδες περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Όλα έτοιμα. Οι δύο ομάδες βλέπετε δεν χάνουν καθόλου χρόνο να σκοταλήσουν χωρίς να συνεννοηθούν. Τρακούδης. Θα στο πάρει την μπάλα, η ώρα να πάει χαμηλά στον Παπαδημητρίδη. Θα στοχίσει αυτός. Είχε δηλώσει κάπως η άμυνα πάνω του. Το γράφος Λεβιονίδης θα σκεφτεί μια μπάλα η οποία δεν ήρθε σε αυτό με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αποστολίδης. Να δούμε αν θα πάει στην προσωπική επίθεση. Δεν θα πάει. Σε πρώτο χρόνο. Το γράφος παραλίγο να κλέψει τον Τρακούδη. Αποστολίδης θα κάνει μια ωραία reverse. Θα κερδίσει το στιγμή. Εκεί τον ψηλό. Υπάρχει σφύριγμα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για αντιαθλητικό. Yeah. 13-22 παραμένει, ήταν το πρώτο φάουλ. Με τους Καρτέλ. Εκτίμησε πάρα πολύ γρήγορα. Τέμπο, πάρα πολύ ψηλός ο ρυθμός. Τρακούδης θα πάρει την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα, θα συγκρατήσει ο Τρακούδης. Ένα πάρα πολύ δύσκολο σουτ υπάρχει και απλά επειδή έπρεπε να πάρθει. Τώρα ο Δορπάς, καλάθι και φάουλ. Έπινε να το πάρει το προηγούμενο σουτ ο Άρης Νικόλουδης. 15-22. Πολυπιστοσία δεν θα ολοκληρώσει με το ένωσο τρίποντο στο δίνω το αρπάς. Πήγας Γρηγόρης Δημητρακούδης, ζητάει την μπάλα ομοιρικές μάχες μέσα στη ρακέτα ανάμεσα στα 2-13. Αρχιευτικό rebound και καλάθι. Το γράφει και το Θησικίδης είναι αυτή που δίνει ομοιρικές μάχες τελικά. Ιωαννίδης περνάει μέχρι μέσα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Το σπάσιμο μέσα στον αέρα. 17-24. Μούτας που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο, Δημητρακούδης θα ζητήσει και θα πάρει την μπάλα ο Νικολούδης με τον Δαλπά. Κάτι είπαμε για προηγουμένως για αυτό το match-up. Θα γυρίσει, θα σουτάρει. Καλό σουτ δεδομένο των Σελτικών. Το πίσω χρόνο και αντιπάλου. Φανταστική πάσα. Με τελικό αποδέκτη τον Δαλπά. Καταχειροκριτούμενος όπως είναι λογικό. 19-24. Τι μας βλέπουμε, χάρμα, ιδέστε πραγματικά. Για κάθε μπασκετόφιλο. Σπίθας. Τιχίδης θα κλειστεί ανάμεσα σε δύο. Ο Νικολούδης και θα πάρει το φάουλ. Έστω
στόχο στην πρώτη βολή ο Αρσενικολούδης. Άστοχος στη δεύτερη, φύγει στο rebound. Ζωνίδης. Για τρεις είναι ξανά εύκολο το καλπάς. Έχει βρει ρυθμό από τη γραμμή των 6.75. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ πληθωρική άμυνα στον καρτέλ. Πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν, πάρα πολύ ρευστά. Παίκτες κινούνται συνεχώς. Όλα καλά όπως φαίνεται. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Πατή, Χριστό, δύο φάουλ. Πάμε, άιντε, άιντε, συγκεντρωθείτε. Θα περάσει εκτός, Τενόκη θα περάσει στη θέση του. Οι δύο ομάδες με πολύ ψηλό σχήμα τώρα. Κυρίως οι Bad Boys. Καλπάς. Ωραία πάσα. Τενόχης τώρα εναντίον του Νικολούδη. Υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ που έχει κρυωθεί στον Ονοματίδη. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες σχετικά με το σφύριγμα. Πάλι χαμηλά, το πας, θα επαναφέρει. Κάνει μια... για να κάνει μια πατέντα. Και καλά ότι συνεννοήθηκε με άλλον παίκτη, να πει αλλού να δώσει την μπάλα. Διαβάστηκε η φάση, κλάπηκε η μπάλα. Καλάθι και φάουλ από τον Μαχωματίδη. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον ζωγράφο, νούμερο 13. Για μπλοκ ο κόουτς τώρα. Καρτέλ, μπάλα μπήκε όμως. 22-28. Ατζιωαννίδης. Αποστολίδης. Κορπάς θα πάρει τώρα την μπάλα στην κορυφή στα 15 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το σκριν, δεν είχε ομολογία. Θα τραβήξει δύο παίκτες πάνω του. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Αυτός ήταν ο Αποστολίδης μέσα στη ρακέτα. Ο οποίος μετά από επιθετικό rebound θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Επιτυχώς. Σπίθας. Να πάσα κάνει την κίνηση για να βγάλει για πάρα πολύ περίτεχνη φάση. Ο Γρηγόρης Πίθας με τον Μαυροματίδη. Μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του όμως. Με τον που έδωσε την πάσα έκανε την κίνηση από αριστερά του ψηλού. Φάση ικανή να μπερδέψει την αντίπαλη άμυνα όπως και την έκανε. Συμψά καθόλου. Υπάρχει στήριγμα. Έλα καλερίες, εντάξει. Πολύ καλά. Έλα. Να πας θα εκτελέσει. Σπίθος θα επαναφέρει. Πάρει στους διατρείς είναι άσκοφο, μόνο ταμπλό. Καλά, 4-2 τεσσάρων, υπάρχει και αμυντική ανισορροπία, Αποστολίδης. Με τους Σαρτέλ. Ζητάει μέσα την μπάλα, δεν θα την πάρει σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο. Ο Ζωγράφος, Χατζιωαννίδης θα ευστοχίσει σε ένα jump shoot. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Και μπήκε. Παρακολουθείς στην κορυφή, δεν θα πάρει την μπάλα. Τριπλώνει. Τριπλώνει. Οκ, γιατί όχι. Πλώνει άμυνα πάνω στο ψηλό. Στον Νικολούδη και θα χαθεί από αυτόν. Αλλά και το χείνει ξανά για τους Bad Boys.
χαμηλό τέμπο όσο γίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Και το βάζει ο Βογγέ στην μπάλα. 26-28. Ο πάση εναντίον Νικολούδη, μέρος δεύτερο. Υπάρχει σφύριγμα. Νικολούδης θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. 4-4 τα ομαδικά. Εύστοχο στην πρώτη ο Άρης Νικολούδης. 26-29. Τα 8 φάουλ που έχουν γίνει σε 4-40. Κατοπτρίζουν ενώ στοιχεί με τα μπλο στη δεύτερη. Κατοπτρίζουν το πολύ physical παιχνίδι που έχουμε δει μέχρι στιγμής στη δεύτερη περίοδο. Και ο Ιωαννίδης. Παραπάς. Ενώ ο Λένας ετοιμάζεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο εκ νέου. Αποστολίδης. Υπάρχει στο σκύρο του Δάλπα, υπάρχει αλλαγή. Είναι με ψηλότερο παίκτη πάνω του παίκτη στα πόδια. Τραβάει δεύτερο παίκτη πάνω του. Δάλπα στα 6 δευτερόλεπτα. Για 3 είναι άστοχος. Υπάρχει προσπάθεια για ψηφικό rebound και footback καλάθι. Ξαναπάρει την μπάλα ωραία από τον Μαυροματίδη. Καλό passing game, ξανά Μαυροματίδη στα 9 δευτερόλεπτα τώρα. Γρος δύο παίκτες πάνω του και ο δεύτερος που δίπλωσε ο Τενόκης που πάρει την μπάλα, ο Ιωαννίδης. Και σε εναντίον τριών, έχασε την μπάλα. Μπόγια, όλα καλά, εντάξει Μπόγια και Χατζιωαννίδη. Αναπιώτη σε ένα παράλληλο σύμπαν στιγμές που διέπουν τον αθλητισμό είναι ακριβώς αυτές, δεν υπάρχει βία. Εδώ πέρα έχουμε ακόμα να φτάσουμε αυτό το παράλληλο σύμπαν, δυστυχώς. Μπόγια στα εκτελέσει βολές. Για τα επόμενα 4 και 32, οποιοδήποτε φάουλ σημαίνει βολές και οποιοδήποτε. Ενδεχομένως στη δεύτερη, θα στόχει στην πρώτη. Αυτός έχει δεύτερη ο Πόγιας, υπάρχει σφύριγμα. Είστε κατοχή είναι για τους καρτέλ. Θα προσποιηθεί διότι θα σουτάρει για τρεις, Δάλπας. Θα βγάλει μια backdoor pass εκεί που ήταν ο Τενόκης, αλλά θα δει μπάλα, αλλά θα συγκρατήσει λάθος στο λάθος. Με τον Ιωαννίδης. Jump shoot, άστοχο από τον Δάλπα. Δεν πήρε τον τρίποντο, αλλά έπαιρνε τον τρίποντο που μιλούσαμε για πολύ χρησιμοποιητικό θράσος. Την καλή έννοια πάντα. Στα 16 δευτερόλεπτα, σου για 3 χωρίς να το πολύ σκεφτεί ο Νικολούδης. Είναι άστοχος. Νικολούδης θέλει να τρέξει, υπάρχει στήριγμα για φάουλ, τρεις βολές. Υπάρχουν αλλαγές. Μίλης Καρμπουτζής. Ο Καρμπουτζής θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Σπίθας Γρηγόριος του Ιωάννη θα περάσει λεπτός με το νούμερο 18. 27-30. Και στη δεύτερη ο Αποστολίδης, 28-30. Και στην τρίτη, άλλη έγκλη έχει το ενιαίο τρίποντο βέβαια, το delayed gratification στις βολές του τρυπόντου δεν υφίσταται. Άλλη έγκλη έχει το τρίποντο. Το άμεσο. Πόγιας. Τελευταία 3 και 48. Ωραία, θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Ο Μαυροματίδης. Ο Μαυροματίδης, ο οποίος συνυπάρχει σε ένα σχήμα με τον Άρη Νικολούδη και παίρνει αρκετές προσπάθειες. Μαζί με το άλλο του Πέντα, μοιράζεται. Τρυπέκτης με παρόμοιο ύψος, πολύ παρόμοιο. Άστοχο στη δεύτερη, υπάρχει επιθετικό rebound. Προσπάθεια για επιθετικό rebound από τον Καρμπουτζή. Κάλπας. Αποστολή του 3, κάτσε σουτ, είναι άστοχο. Υπάρχει επιθετικό rebound. Το Τσούλη. Στα 8 δευτερόλεπτα τώρα. Περάσει.
θα μπροστεί και ακόμα αλλάζει κατεύθυνση. Έχει ψηλότερο αντίπαλο μπροστά του. Κόπηκε όμως από τον Νικολούτη. Ενδεχομένως θα ήθελε να εκλέψει κάποιο φάουλ. Ματίδης τώρα θα κερδίσει αυτό το φάουλ από τον Αποστολίδη. Πράγμα που σημαίνει βολές. Υπάρχει αλλαγή. Πιάνε τον αφιάνο του τουλάχιστον, θα περάσει εκτός, ο ζωγράφος θα περάσει τη θέση του. Έστοχος στην πρώτη βολή. Έστοχος και στη δεύτερη ο Μαθηματίδης. Ένας. Και δεν βάζει την μπάλα. Ο Λίδης θα πάρει την μπάλα στην κορυφή, στα 12 δευτερόλεπτα. Πολύ καλή άμυνα ο Δημητριακούδης και θα κλέψει. Θα τρέξει τώρα. Ο ελεύθερος Καλουτζής για τον ίδιο δεν πήρε την μπάλα. Την πάρει τώρα ο Μαρμαντίδης. Ο Δημητριακούδης για 3. Δεν σε πάρει προσωπικά, φαινόταν την αρχή της επίθεσης. Πίσω στα πόδια του, δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Δεν αποφάσισε να πιέσει, θα παίξει λίγο πριν η άμυνα. Τάλπας, με τον κουμπέρνι την μπάλα είναι αποφασισμένος να παίξει στα πόδια τον αντίπαλό του. Το κάνει το Μαθηματίδη και κερδίζει το φάουλ. Τώρα έχει πλέον στον Καλμπουρτζή, είναι το δεύτερο δικό του. Πολύ τη ησυχία στη Σόνη Καρίνα. Τώρα που εκτελεί ο Κωνσταντίνος Δάλπας βολές. Έστωθος και στην δεύτερη ο Κωνσταντίνος Δάλπας. 31-33. 2-35 για το τέλος και το ντέρμπι καλά κρατεί στη Σόνη Καρίνα. Ωραία πάσα στον Καλμπουρτζή από τον Πόγια. 10 δευτερόλεπτα με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Εύστοχο σουτ για 3 από τον Νικολούδη. Παίρνει στα απλωμένα χέρια του Δάλπα. Στέλνει τη διαφορά εκτός στους 5. 31-36. Ο Νικολούδης θα κλέψει. Υπάρχει προσπάθεια για φάουλ. Ο ζωγράφος δεν έκανε φάουλ. Σουτ για 3 ξανά από πολύ μακριά. Ο Νικολούδης είναι άστοχος. Ντόλουκ πάσα στο Δημητρακούδη, ο οποίος ερχόταν με φόρα από τον Βρωματίδη. 31-38 η διαφορά. Ένα σερί 5-0 πάει στους 7. Ωραία πάσα του φωτογράφου στον Διονύλη. Σου για 3 από την κορυφή, ο Σούλης είναι άστοχος. Πάρε τώρα ο Παλαιμπόγιας. Ανάποδο λέει από τον δικαιώσει. Δάλπας θα πάρει στο δεύτερο χρόνο. Να είναι από δύο παίκτες. Τώρα ο Καλμπουρτζής μπροστά του. Κατζιωαννίδης, jump shoot άστοχο. Τρακούδης. Ήρεμο φανάζει ο Καλμπουρτζής. Καλά έχεις διαφώνεξη κιόλας. Στον κιατρής από εκεί που αστόχησε λίγο προηγουμένως. Είναι εύστοχος αυτή τη φορά ο Νικολούδης. Μάλλον για να διορθώσω είναι εύστοχος και αυτή τη φορά. 31-41. Σούλης. Κάτω αριστερά εκεί φως. Ιωαννίδης. Δάλπα στη γωνία. Και μέσα θα βγάλει την όλουκ πάσα εκεί που θα συγκρατήσει τελικά. Θα σουτάρει για 3 και θα στοχίσει. Ο Λένας. Μπόγιας. Ετοιμάζεται διπλή αλλαγή. Στα 7 δευτερόλεπτα. Σουτ για 3 από τον Νικολούδη, σιγά που δεν θα το έπαιρνε. Σιγά που δεν θα το έπαιρνε, πραγματικά. Δεν άσε. Όλα τα 17 δευτερόλεπτα είναι για τους καρτέλ. Βγάλει την πάσα, ένα jump shoot θα δικαιώσει τον γράφο. 33-41. Αλλάζουν την μπάλα. Μέσα ο Νικολούδης. Καλή επίθεση, χαμόγελο πάντως και από αυτόν και από τον Ματίδη. Τελικό σκορ πρώτης
καλύτερη περίοδο. Οκ, δεν το σώζω. Πρώτο ημιχρόνο. 33-41. Οι ομάδες βρίσκονται στους 8 πόντους διαφορά. Μια διαφορά η οποία δεν είναι μεγάλη δεδομένη ταχύτητα που έχει το παιχνίδι. Οι άλλοι βρίσκονται πίσω με 8 πόντους. Έχουν πολύ καλά στοιχεία. Το παιχνίδι παραμένει ντέρμπι, δεν έχει χάσει αυτόν τον ορισμό. Το περιτριγυρίζει το παιχνίδι αυτός ο ορισμός ακόμα. Δεν νομίζω να φύγει τόσο εύκολα. Οι δύο ομάδες, όπως προείπαμε, κάνουν τα πράγματα τα οποία είναι πολύ καλά για αυτές, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, σε πιο συλλογικό επίπεδο. Έχουν αρκετές προσπάθειες οι frontmen, πράγμα που το κάνουν όλη τη χρονιά. Με πολύ ενδιαφέροντα match-ups, στη ρακέτα κυρίως. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην Sonic Arena για το δεύτερο ημίχρονο, όλα είναι έτοιμα. Προφανώς όπως βλέπετε, οι παίκτες να έχουν μπάλα στα χέρια τους. Αποστολή της κλείνεται, θα βγάλει στον Μεριάδη, η μπάλα δεν θα χαθεί, ζωγράφος θα συγκρατήσει στα 12 δευτερόλεπτα. Ντάλμας, jump shoot είναι άστοχος, υπάρχει rebound μετά από πολύ σκληρή μάχη. Κάνει στο Τιτζικίδη, θα αφήσει την μπάλα στην Αλάχη, δεν θα βρει. Σε τελειώνουμε όσο μικρός. Όλπα στα παραφέρει, Αποστολίδης. Πάει να αποστάρει, διπλώσει άμυνα πάνω του, θα πάει ανάμεσα σε δύο και θα κερδίσει και τους δύο. 35-41. Κάνεις Γκίδη, θα πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ από τον Γεωργιάδη. Εύκολος στην πρώτη βολή. Μπράβο Γιάννη. Καλό. Δεύτερη, πήρε το χρόνο του, δεν τα κατάφερε. Βρισκόμενος στον πάγκο. Λάλπας. Ωραία νόλουκ πάσα. Δεν θα καταφέρει να τη μετατρέψει σε ασίστ ο Γιάννηδης. Χάσει την μπάλα στο γράφος, πήγε να βγάλει μια πάσα πολύ περίπου πίσω από την πλάτη. Δεν τα κατάφερε. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Ηρεμήστε ως πρόβλημα! Ηρεμήστε! Ο Δάλπας. Στολίδη στο για 3. Ευθυγραμμίστηκε. Στόχισε όμως. Δεν συνεχίζει στο rebound. Αλλάξει με το τραγούδι. Σκύθας. Θα πάρει τώρα την μπάλα, θα γυρίσει, μάμισα σε 2, μάμισα σε 3, θα γυρίσει ξανά, θα στοχίσει. Οι δύο παίκτες δεν ήθελαν να φτάνουν με φάουλ, τουλάχιστον μας το έδειξαν. Εντυπωσιακότατο μπλοκ, ένα ακόμα από τον Αλέξανδρο Μαυρωματίδη. Ένα ντεζαβού πλανάται στην ατμόσφαιρα της Sonic Arena, είχε κάνει ακριβώς στο ίδιο σημείο στο πρώτο ημίχρονο από την απέναντι πλευρά. Ντάλπας θα τροφοδοτήσει, θα πάρει την μπάλα, θα το στολίδι, πάει μέχρι μέσα ξανά! Είναι απίστευτο αυτό που κάνει μέσα στη ρακέτα. Ο Χιλός, ο Αλέξανδρος Μαυρωματίδης, Ντάλπας. Ο Γιάννης αφήσει τώρα την μπάλα στο καλάθι. Σβήνει φώτα ο Αλέξανδρος Μαυρωματίδης, πάει μέχρι μέσα. Φάουλ, οδοστρωτήρας στην επίθεση, φωταγωγός στην άμυνα, αν και ο φωταγωγός ανοίγει φώτα, anyway, λίγο ατυχές το παράδειγμα, αλλά καταλαβαίνετε το πνεύμα, είμαι σίγουρος. Έστωχος στην πρώτη, τα παρατσούμπια μόνο. Ο συνάδελφος ο
καλός συνάδελφος, ο Αγγέλης Ιωάννου Τόχη. Οι υπόλοιποι απλώς ακολουθούμε, δεν πειράζει. Θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε με αυτό. Καλπάς. Θα βγάλει την μπάλα μέσα από τον Αποστολίδη. Επιθετικό φάουλ του Αποστολίδη. Στήθηκε πολύ ωραίο ο Γρηγόρης Πίθας. Πήρε το φάουλ, εκμεύσε μάλλον το φάουλ. 37-45 στην κατοχή τους Bad Boys. Γρηγόρης Πίθας τον Ιωαννίδη, ένα ακόμα ενδιαφέρον WhatsApp. Κίδης, υπάρχουν βήματα. Κίνησε με λάθος πόδι. Σύνθης λάθος. Κοντήγο του παίκτη. Ειδικά όταν κάνει προσπίση, ειδικά από την κορυφή. Το αντίστοιχο συμφωνεί με το να πατάει την γραμμή. Χατζιωαννίδης, ζωγράφος. Και κάποιο χώρο μπροστά του. Θα σουτάρει, το εκμεταλλεύτηκε, η μπάλα μπήκε και βγήκε και βγήκε αυτή τη φορά. Το έπαιξε ένα πολύ άσχημο παιχνίδι. Ο Τζανίδης παραλίγο να κάνει το flexion. Ο Τζανίδης είναι άστοχος, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound, airball από τον Αφροματίδη. Αποστολίδης σταματάει την τρίπλα, ζωγράφος. Και σταματάει και αυτή την τρίπλα. Δέχεται πίεση από τον Τζανίδη. Υπάρχει φάουλ. Έχει χρεωθεί στον Αφροματίδη. Τριπλή αλλαγή τώρα. Άφος τέτραπλή αλλαγή, Καλβουρτζής. Πίθας, Γρηγόρης. Μπόγιας. Εντός. Χάρης Νικολούδης μετά από πολλή ώρα. Τετραπλή αλλαγή, αυτό είναι οριακά αλλαγή στο στρατό. Γεωργιάδης, Δάλπας μετά την επαναφορά θα ξαναπάρει την μπάλα στα 10 δευτερόλεπτα στη γωνία. Ο Ράφος με το που πήρε την μπάλα θα σουτάρει, θα στοχίσει όμως. Καλβουρτζής, υπάρχει το σκρίνο που δεν μπαλευτεί σε κάποιο χρόνο. Θα δώσει τώρα την μπάλα στον Βογιά, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Βρήκε ανοιχτό διάδρομο που άνοιξε ακόμα παραπάνω, αστόχησε. Αλλά είναι εκεί ο Άρης Κολούδης να πάρει ένα ακόμα rebound και να βάλει δύο ακόμα πόντους. Αντιονίδης. Jump shoot είναι άστοχο αυτή τη φορά. Γράφω ένας catch and shoot παίκτης. Ο Βουρτζής στην ολουφπάσα στον Αλέξανδρο Μαυρομάτη, αυτός στον Κολούδη. Και shoot για τρεις από το πόδι, είναι άστοχος ο ίδιος το επιθετικό rebound. Το spacing μεταξύ αυτού και του ο Νικολούδης δεν ήταν τα καλύτερα. Ο Νικολούδης θα βγάλει μια πάσα με επίδοξο τελικό αποδέκτη τον Μαυρομάτιδη, αλλά ο Δάλπας έκλεψε και αστόχησε στην κίνηση για 3. 37-47 με το σκορ. Μαυρομάτιδης. Ωραία πάσα στην κίνηση, η οποία δεν θα γίνει assist. Από το σπίχα Γρηγόριο. Δάλπας. Εδώ στην μπάλα θα ξαναπάρει. Από τον γράφο, αλλά και με τον Γεωργιάδη. Ο Παστολίδης βρέθηκε ελεύθερος του για 3, είναι άστοχος. Ο Βουρτζής τώρα το rebound σε πιο χαλαρό τέμπο, κάνει και τη χειρονομία χωρίς το χέρι. Σκαστή πάσα, βγήκε πάνω στον Χατζιωαννίδη, ο οποίος θα κλέψει. Είναι ανάμεσα σε 2, σταματάει την τρίπλα, έχει πάει και 3 σκέψεις πάνω του. Ο γράφος ξεφορτώθηκε με μια προσποίηση, άδειασε εντός εισαγωγικών τον αντίπαλό του. Γρηγόριο, ο οποίος σχεδιά από πίσω του τον αντιλήφθηκε. 40-47, 3-3 τα ομαδικά φάουλ. Μέχρι μέσα είναι άστοχος αυτή τη φορά. Ο Μαρμαθήλης. Εμείς αντέχουμε να δούμε τον από πλευράς πάγκου. Τον καρτέλ. Λένας θα περάσει τη θέση του Γιωργιάδη και Σούλης τη θέση του Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει κάποια αυξομοίωση στο σύστημα των καρτέλ. Ο Κουρτζής θα επαναφέρει. Μπόγιας σε μία ακόμα επίθεση. Για 3 Νικολούδης. Είναι άστοχος. Υπάρχει η μάχη του rebound.
Βγάζει τελικό νικητή τον Τάλπα, ο οποίος κέρδισε την κατοχή για την ομάδα του. Ενάντια στον Αλέξανδρο Μαυρομαθίδη. Τάλπας εναντίον Μαυρομαθίδη και Νικολούδη. Μέσα στη ρακέτα γίνονται πράγματα. Κλείνεται ανάμεσα σε δύο αποστολίδες, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που πήγε να κάνει. Ο Λίδης θα παραφέρει. Ο Ζάλπας θα περάσει εκτός. Μην πατώντας πολύ καλά το... Δεξί πόδι. Ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Ένας. Ενόχης περνάει στη θέση του Ζάλπα. Δέκα δευτερόλεπτα, Καλοκουτζής πιέζει στην επαναφορά, Αποστολίδης. Ένας, χωρίς να κάνει τρίπλα, τώρα κάνει τις τρίπλες, πάρει το σκριν, θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Ήταν γρήγορος και είχε πίσω από το σκριν ο Νικολούδης και του έκοψε ενδεχομένως την φόρα. Πάρε τώρα την μπάλα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα καταφέρει, ο ίδιος το επιθετικό rebound, είναι ανάμεσα σε τρεις. Θα βγει εκτός. Λοιπόντου, συμπιατρής, είναι άστοχος. Μπάλα. Για τους καρτέλ, υπάρχει μπρος πίσω το φάουλ, το σούτ με συγχωρείτε που πήρε ο Νικολούδης προηγουμένως και το που πήρε το κουτικό rebound και βγήκε από το τρίποδο για να πάρει το σούτ, μου θύμισε τα μονά που παίζαμε μικρή. Είμαι σίγουρος ότι και η μικρή και η μεγάλη θα το θυμάστε. Φέραμε στον κανόνα κατά τον οποίο ο παίκτης που έπαιρνε ο ίδιος επιθετικό rebound η ομάδα του έπρεπε να βγει εκτός τρυπόντου για να μπορεί να ξαναεκτελέσει και να είναι ίδιος το σούτ. Εγκυρότατο είναι το σούτ που πήρε ο Αποστολίδης. Στέλνει τη διαφορά στους 42 με μια ωραία reverse ανάμεσα σε αρκετό κόσμο μέσα στη ρακέτα. Ωραία χρόνια. Τότε που τα παιδιά έπαιζαν όντως με μπάλες. Ωραία πάσα από τον Καλμπουρτζή. Θα φάει μέσα αλλά σε δεύτερο χρόνο θα καταφέρει να βάλει το καλάθι να πάρει και το φάουλ. Ο Αλέξανδρος Μαυρομαθίδης. Για όσους μικρότερους φίλους και μικρότερες φίλες που μας ακούνε που έχουν γεννηθεί μετά το 2008-2009, ξέρω ότι ακούγεται απίστευτο, αλλά υπήρχε μια περίοδος που τα παιδιά όντως δεν είχαν κινητά και έβγαιναν έξω για να παίξουν. Απίστευτο. Αποστολίδης. Ωραίες τρίπλες, αλλάζει η παίκτη, πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει, ο ίδιος επιθετικό rebound, ξανά άστοχος. Θέλει να τροφοδοτήσει τον Βουτζή, θα τα καταφέρει. Κίνηση ο Πόγιος, θα βρουτήσει ξανά στα 12 δευτερόλεπτα και αργό τέμπο. Όποτε περνάει η μπάλα στο χέρι του πολλές φορές χαμηλώνει τον ρυθμό όταν μπορεί. Το γράφος θα πάρει το rebound. 2 και 33 είναι το τέλος στις 3 περιόδους. Έλας. Υπάρχει η παράβαση, διπλή τρίπλα, αλλαγή κατοχής. Καλοφουρτζής. Μόγιας. Καλό passing game θα βγάλει τον Καλοφουρτζή ελεύθερο. Αλλά αυτός έκανε εμπολ. 10 δευτερόλεπτα, η μπάλα είναι ξανά για τους Bad Boys. Θα περάσει ο Μητρακούδης στη θέση του Σπίχα Γρηγορίου, του Ιωάννη, το νούμερο 18. Κάτσε σουτ τρίποντο, είναι άστοχο. Από τον Μπόγια υπάρχει θετικό rebound και καλάθι. Από τον Καλοκουτζίδη. Όλες οι αλλαγές σχεδόν για τις δύο ομάδες δεν αφορούν σε αυξομοίωση του σήματος. Παίζει ο Ανίδης, κάνει μια προσποίηση. Ο Λουκτζής δεν την φάγει εντός εισαγωγικών. Τσούλης. Ο Ράφος με τον Γκολούδη απέναντί του. Στην weak side ο Λένας θα υποπέσει στην παράβαση των βημάτων.
Μόζες. Θα κοπεί. Υπάρχει να πάρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε ο Τζιωαννίδης. Λένας, υπάρχει ο Τζιωαννίδης. Να το ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Το πρόσωπό του φαίνεται να έχει χτυπήσει. Σηκώνεται. Υπάρχει περίπτωση να εμποραχεί. Επιστροφή σε πολύ λίγο. Επιστροφή στη Σόνη Καρίνα, δεν θα υπάρξει καν αλλαγή. Ο Χατζιωαννίδης τώρα θα πάρει την μπάλα. Σε θέση να παίξει, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Η υγεία είναι το ύψος όλων αυτών. Θα προσπαθήσει να βγάλει μια πάση η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο γράφος. Δίνει τα χέρια οι δύο. Τρακούδης, καλό passing game. Μουτζής θα βγάλει τον Τσιχουζίδη, ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα. Εντυπωσιακό μπλοκ στον Νικολούδη για τους καρτέλα αυτή τη φορά. Λένας θα βγάλει μια πάσα, ίσως λίγο πιο μετά από ό,τι θα έπρεπε. Υπάρχει jump ball μεταξύ Χατζιωαννίδη και Μόγια. Η κατοχή είναι για τους Bad Boys. Μόγιας. Μόνο ταμπλό από τον Κιτζίδη Χρήστο αυτή τη φορά. Παρα λίγο να κλέψει ο Μιχακούδης από τον Τζιωαννίδη, ο οποίος θα περάσει, κάνει μια βόλτα, θα πάει και μέσα στη ρακέτα. Κρατήσει ο γράφος Λένας. Είχε πάλι για το κλέψιμο ο Μπόγιας. Jump shoot άστοχο από τον γράφο. Ο Νόκης θα πάρει το rebound. Αμετρούσε, ανέμπαινε. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο καλά θα ανέμπαινε. Φάουλ που έχει χρεωθήσει τον Δημητρακούδη. Ο Νόκης θα εκτελέσει πολλές. Δεν ξέρω αν ακούσατε, ο προγραμματήρης είπε άντε για τις πίτσες ήρθαμε. Είναι σημαντικό γι' αυτό. Ενόχης είναι εύστοχος. Σημαντική και είναι η διαφορά. Σημαντική είναι και η διαφορά, η οποία είναι στους 8 πόντους υπέρ των Bad Boys, οι οποίοι έχουν και την κατοχή τώρα. Μόγιας θα ξεκινήσει την επίθεση απότομα με τον Νικολούδη, δεν τον περίμενα συγκεκριμένα, αλλά Νικολούδης είναι αυτός. Λένας, σουτιά 3, είναι άστοχος, υπάρχει σπάνιο που θα πάνε τον κατάφερε, το γράφος. Νικολούδης, ωραία πάσα, try and be, θα μετρούσε, ανέβαινε. Πάρα πολύ, ήταν ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό καλάθι. Buzzer beater, με μια πολύ καλή συνεργασία, ένα πολύ καλό γρηγονάκι με τελικό αποδέκτη τον Τατσκιτζίδη Χρήστο με το νούμερο 13. Όπως και να έχει, τελικό σκορ μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά είναι στο 44-52. Η διαφορά είναι στους 8 πόντους υπέρ των Bad Boys. Οι Bad Boys έχουν βρει περισσότερο επιθετικό πλουραλισμό. Θα δούμε τα πράγματα που είναι σωστά για αυτούς. Έχουν περισσότερους τρόπους με τους οποίους επιτίθεται στην απέναντι επίθεση. Ο Δόλπος είναι ακόμα στον πάγκο για τους καρτέλ, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δεν ξέρουμε αν μπορέσει να συνεχίσει στην τέταρτη περίοδο. Η διαφορά των 8 πόντων είναι κάτι αυτό. Είναι μια γερή βάση, ειδικά όταν είμαστε στο κατόφλι. Κατόφλι είναι ίσως η λέξη, όχι προάβλιο που έχω πει άλλες 50 φορές. Όταν βρισκόμαστε στο κατόφλι της τέταρτης περίοδου. Αλλά σίγουρα και με την εικόνα που έχουμε δει στο παιχνίδι και σύμφωνα με το σκορ αυτό καθ' αυτό, σίγουρα δεν είναι απαγορευτική. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και συνέχεια μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Carina, το σκορ είναι στο 44-52 σε περίπτωση που το ξεχάσατε από τον περίοδο πριν από ένα δευτερόλεπτο. Η κατοχή είναι για τους καρτέλ, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από 8 πόντους.
για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το τελευταίο ενιαίο δεκάλεπτο, γιατί μπορεί να έχουμε 2-5 λεπτά. Ποιος ξέρει. Είπαμε πολλά περίεργα αναπάντεχα συμβαίνει στο Ζανικάρι απόψε. Πατσέλινος, Bat Boys. Λιβιαράτος αναφέρθηκε στη συνέντευξη. Φαγητό αναφέρθηκε στη συνέντευξη. Φαγητό αναφέρθηκε και από τον πάγκο. Ο Διονύλης θα αυτοκίθει. Νικολούδης. Δεν έχει κάνει ακόμα τρίπλα, στα 11 δευτερόλεπτα. Τώρα θα πάει, θα βγάλει την μπάσα στην weak side. Θα αυτοκίσει για τρεις ο Αλέξανδρος Μαντοματίδης. 44-55, με μικρή μαχαιριά στην καρδιά των Καρτέλσου. Για τρεις με ταμπλό δεν μπορεί να απαντήσει ο Χρυσολίδης, ο οποίος θα κλέψει την μπάλα. Λένας. Ο Τζιωαννίδης δεν έχει ελεύθερος, δεν πήρε το τρίποντο. Πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει. Θα βγει εκτός. Για τρεις, εύστοχος και πάλι Χάρης Νικολούδης. 44-58. Δύο τρίποντα των Bat Boys στην τέταρτη περίοδο. Στέλνουν τη διαφορά σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Η Καρτέλ βρίσκεται να είναι πίσω με 14 φορά. Δύο παίκτες κάτω, συγκρατεί ο Αποστολίδης. Πολύ σκληρές μάχες. Ο βράχος Χατζιωαννίδης θα πάρει το τρίποντα, θα πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει στον Λένα. Κάποιος πρέπει να το πάρει, θα το πάρει ο Λένας, είναι άστοχος. Airball υπάρχει, rebound, 2-2 με τον Γενός. Νικολούδης πάρει επιθετικό rebound. 44-60. Η τέταρτη περίοδος δεν έχει μπει καθόλου καλά για τους Καρτέλ, έχει μπει φιαλτικά θα έλεγα. Οι οποίοι βλέπουν την διαφορά για πρώτη φορά να φτάσει στους 16. Λένας. Ο Ράφος. Ανάμεσα σε δύο, σε ψηλότερο αντίπαλο. Λένας ξανά. Από τη γωνία, σούτ για τρεις. Είναι άστοχος ο Αποστολίδης. Θα στράξει την κόρη μπάντα από τον ζωγράφο. Και στο βγάλει την πάσα, θα κοπεί και πάλι από τον Άρη Νικολούδη. Θα στοχίσει ο Αποστολίδης. Φωταγωγός. Κρίμα. Στο κεφάλι μου ακουγόταν καλύτερο όταν το είπα. Θα γυρίσει, δεν θα καταφέρει ο Τενόκης. 44-60 παραμένει. 7,5 λεπτά για το τέλος. Ωραία πάσα, μία ακόμα. Θα γυρίσει, δεν θα καταφέρει. Ματίδης. Υπάρχει στήριγμα. Θα χτυπήσει πάλι ο Χατζιωαννίδης, αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό υπάρχει στήριγμα. Το στόμα. Όλα καλά. Αν δεν κάνω λάθος. Θα τις ελπίσουμε δηλαδή. Τι θα είσαι, Γρηγόρης. Νικολούδης σου για τρεις. Άσκος αυτή τη φορά. Μπάλα είναι για τους Bat Boys. Είναι ζητούμενος από ο Καλβουρτζή από τον Μπάγκο. Σπίθος. Σπίθος θα επαναφέρει κιόλας. Στον Κακούδη, αυτός αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 44-62. 3 λεπτά στην τέταρτη περίοδο και τίποτα δεν πάει καλά για τους Καρτέλ. Λένας. Θα γυρίσει, ένα jump shoot με μια reverse, μια κίνηση που του αρέσει, θα στοχίσει. Ο Λούνης θα δώσει την μπάλα στο Μαυροματίδη. Πολύ καλό passing game. Με τελικό αποδέκτη τον Σπίθα, υπάρχει σφύριγμα πριν το καλάθι. Υπάρχει παράβαση. Καρτέλ έχουν ξανά την κατοχή. Λένας. Στο
δεν τρίπλα, θα πάει την μπάλα χαμηλά εκεί που είναι ο Τενόχης, θα γυρίσει. Δεν θα τα καταφέρει ο Νικόλου να κόψει αυτή τη φορά. Μητρακούδης. Θα βγει μέσα από τη baseline, θα πάρει την μπάλα. Ο Ματίδης, Σουτζιά 3, πάστα φωνάζει. Καλά ήταν πάστα από το airball. Χαμόγελα από τον Τζοτζιτσικίδη. Πάστη σφύριγμα. Νικολούδης χρειάστηκε. Δεν όχι σε εκτελέσεις βολές. Άστοχος στην πρώτη του Νάκης. Έστοχος στη δεύτερη. Θα περάσει στην θέση του Τενόκη. Ενδεχομένως από άποψη ρόλων, δεν έχει τόσο υποσυμμετρική διαφορά να αλλάζει κάπου το σχήμα, να πάει λίγο πιο ψηλά το σχήμα των καρτέλ. Ένας πιο forward-oriented παίκτης ο Τενόκης περνάει εντός. Ένας πιο guard-oriented παίκτης περνάει εντός στην θέση του. Χώρο του γλου. Υπάρχει ένα ακόμα σφύριγμα, κατοχή. Είναι εκ νέου για τους Bad Boys. Θα την μπάλα, θα βγάλει την όλου πας στον Δημητρακούδη. Αυτός θα τελέσει για τρεις. Κοιτάξτε πόσο μυρικές μάχες συμβαίνουν, λαμβάνουν χώρα κάτω από τα καλάθια. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ αυτή τη φορά στον Γρηγόρη Σπίτα. Στο νούμερο 69. Μια ακόμα τριπλή αλλαγή. Έστοχος στην πρώτη γυρδιά της. Για τρεις είναι άσχος αυτή τη φορά, υπάρχει ένας καμπύλης στην μπάλα, δεν θα βοηθήσει την ομάδα του ως και τόσο γρήγορης αυτή τη φορά, νούμερο 18, τόση μπάλα πήγε σε παίκτη του καρτέλ. Ο Γιάννης θα χάσει την μπάλα και θα πάει εκεί που είναι πρωτίστως ο Νικολούδης. Πάει χαμηλά, μια λάθος πάσα. Μερές πέτυσε και την μπάλα. Δεν θα το πίστευε κανείς αν δεν το έδειχνα ότι θα έβγαινε εκτός. Αποστολίδης. Ένας. Στα πρωτή, πάει μέχρι μέσα, περνάει και τον ζωγράφο, έχω την εντύπωση. Στο συμπαίκτη του, υπάρχει άσοβο σουτ. Εκκρινό, κλείνεται ο Γεωργιάδης. Θα στοχίσει, Αποστολίδης δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα ανάμεσα από τρεις. Μια baseball πάσα, πολύ δυνατή για να την πιάσει ο Σπίτσα του νούμερο 18 ή ο κάθε παίκτης, πρωτάσματερ. Λένας. Ο γράφος. Τώρα το πάει χαμηλά. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Αποστολίδη. Καλάθι δες παιδιάς για τους καρτέλ 48-62. 4-23 για το τέλος, 1-2 τα αγωνικά, αντίστοιχα. Μόνος σου! Νικό! 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 Ο Ματίδης πάει μέσα, υπάρχει πόδι και η κατοχή είναι για τους Bad Boys. Πάει μέχρι μέσα, θα υπάρξει σφύριγμα.
Λερό. Παυρωματίδη θα εκτελέσει βολές. Με άστοχος την πρώτη μπάλα που βγήκε. 48-62 παραμένει. Αυτό και στη δεύτερη μπάλα ξαναμπήκε και ξαναμπήκε. Υπάρχει εντυπωσιακό μπλοκ που δεν έφαγε με φάουλ. Τα εντυπωσιακά μπορεί να είναι και απαγορευμένα πολλές φορές. Πήγες να γραμμείς το μάτς. Σπίθας αυτή τη φορά τις βολές. Μόνο το μπλοκ, αυτό την πρώτη. Στις 15, 48-63. Σολίδης, για λίγο το κλέψουμε από overplay άμυνα του Μπόγια. Μετά από μια προσποίηση, δεύτερο και θα φέρει να τελειώσει τη φάση από Σολίδης. Τελευταίο τετράλεπτο στην τέταρτη περίοδο. Χειριστεί μέσα στη ρακέτα από νωρίς για την επίθεση ο Σπίθας. Για τρεις από πολύ μακριά, από πάρα πολύ μακριά από τον Νικολούδη. Από Σολίδης. Γυρίσει σε μια κίνηση που του αρέσει, δεν θα εκτελέσει την φορά, Σούλης. Για τρεις, ναι, εύστοχος! Και απέναντί του τον Σπίθα. 51-63 διαφορά στους 12. Δεν από το κύριο που μακάριζε. Κολούδης θα πάρει το screen, πάει μέχρι μέσα. Και τρεις παίκτες απέναντί του και συνάμα ελεύθερο διάδρομο. Περίεργη συγκυρία για αυτόν, κατάφερε να βάλει δύο πόντους. Μιλάτης, αλλά δεν θα βγει εκτός, θα συγκρατήσει ο Σούλης στη γωνία, ο οποίος θα σουτάρει και για τρεις. Είναι άστοχος, νερμπολ. Σπίτας το νούμερο 18, πάει μέχρι μέσα από φυσικά, δεν τα καταφέρε. Λένας. Τελείψη των ελευθέρων βολών, Σέκερς, τον ρέει τρίπλα. Σούλης, στη weak side αποστολίδης. Με τη μία στον ζωγράφο, καλό passing game τώρα, θα γυρίσει, θα αστοχίσει. Έχουν δείξει ότι ήθελε να βρει το ταμπλό. Ο Σιλός στον καρτέλ. Μέχρι μέσα ωραία πάσα στην κίνηση, η οποία δεν θα γίνει assist. Ο Σπίθας Γρηγόριος από το 18 δεν κατάφερε. Γιάννης. Στη μέσα κέρδισε στα άλματα τον Κολούδη. Έπαιξε πολύ ισχυρά mind games όσον αφορά τα άλματα κατά τη ρακέτα. Κατάφερε να κερδίσει τον Κολούδη. Καλό στην game, σε ζώνη τώρα η άμυνα των Σορτέλ. Σε για τρεις, άστοχο. Πάμε τον Σπίθα. Πεστολίδης. Σε για τρεις, είναι άστοχο. Από τον Λένα. Υπάρχει ψυχικό rebound, Γεωργιάδης και αυτός για τρεις, μπάλα μπήκε και βγήκε ξανά. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Στον αγώνα, Κολούδης. Ματίδης, θα περάσει δύο αντιπάλους του, για τρεις με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Και δεν ήταν τόσο κακό από τον Κολούδη. Ωραία νόλου που πάσε στον ζωγράφο, jump shoot αυτός δεν θα σκοράρει. 53-65, ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη στο κέντρο του γηπέδου. Μια ωραία πάσα πίσω από την πλάτη αυτή τη φορά. Μπάλα βγήκε εκτός και τώρα πενταπλή αλλαγή για τους Bad Boys. Αλλαγή στρατού, όπως μου αρέσει να τη λέω. Πάνω αλλαγή και κάθαρα. Χατζηγανίδης. Συγκρίνω από τον Αποστολίδη. Στην κίνηση, ωραία πάσα. Συμφορτώθηκε τον προσωπικό τον τύπο λογογράφος. Κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Πάει που είναι ο Τζιτζίδης. Ποιος θα στοχίσει, υπάρχει το rebound. Καλουτζής με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, πάρα λίγο να μπει. Αφήνει το rebound, 55-65. Ατζιανίδης.
συγκεντρίσουμε τώρα. Γεωργιάδης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 57-65 και η φορά μαζεύεται σιγά σιγά. Κυζικίδης πρέπει μέσα. Όχι παρακτικό, το μην παίξει να μην το παρακτικό. Κυρίεται και το fair play, ήμουν έτοιμος να πω. Τελευταίο σετ θα πάρθει. Τελικό σκορ της Σόνη Καρίνα. 57-65 για καρτέλ και bad boys αντίστοιχα. Το ταξίδι για φέτος για τους καρτέλ τελειώνει απόψε όσον αφορά το κύπελο. Οι bad boys κατάφεραν να επικρατήσουν αυτόν με 8 πόντους. Κατάφεραν να κυριαρχήσουν κάνοντας τα πράγματα που ήταν σωστά για αυτούς. Έχουν περάσει πλέον στη φάση των 16. Ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που προμηνιόταν να είναι ντέρμπι. Βλέποντας την εικόνα, ήταν μεγάλη απώλεια στο τρίτο δεκάλεπτο του Δαλπάη Καρτέλ. Ο οποίος ακόμα έχει κάποια θέματα με το πόδι του. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά, η υγεία προέχει. Νομίζω είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε τόσο εμείς όσο και τα στατιστικά, όσο και οι παίκτες που φτιάχνουν τα στατιστικά. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το οπτικό ακουστικό υλικό, από όλους τους συνεργάστηκαν, από την διοργανωτική αρχή, από την γραμματεία, από το staff μου, τον speaker. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε. Να είστε καλά.